Το Κίεβο δέχτηκε ξανά επίθεση με πυράβλους Κρουζ. Σήμερα το πρωί, το Κίεβο χτυπήθηκε από πολλαπλά χτυπήματα με πυράβλους Κρουζ. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι οι ρωσικοί πύραυλοι και οι H 101 εκτοξεύτηκαν στο Κίεβο, ενώ την ίδια στιγμή ορισμένε πηγέ αναφέρουν εκτοξεύσει πυράβλων Κρουζ καλύμπρ από τον εύξηνο πόντο. Σε βίντεο που δημοσίευσαν αυτόπτε μάρτυρε, φαίνονται οι πτήσει των ρωσικών πυράβλων πάνω από το έδαφο τη περιοχή του Κιέβου. Έχουμε πολλοί άριθμες εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές και καταστροφές κρίσιμων εγκαταστάσεων υποδομής. Οι επιθέσεις στο Κίεβο γίνονται σήμερα με αρκετά υψηλή πυκνότητα. Είναι γνωστό ότι τα ουκρανικά συστήματα αεράμινας κατάφεραν να αποκρούσουν ορισμένες από τις επιθέσεις αναχαιτίζοντας αρκετούς πυράβλους κρούς, αλλά υπάρχουν και πολλές ζημιές στην πόλη του Κιέβου. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού τη Ουκρανική Πρωτεύουσα, οι πολίτε αναγκάστηκαν να κινηθούν μαζικά στο μετρό, όπω αποδεικνύεται από το αντίστοιχο βίντεο, ενώ ειδικά οχήματα κυκλοφορούν στην πόλη ανακοινώνοντα την ανάγκη κάλυψη κατά την αεροπορική επιδρομή. Δεν είναι γνωστό πόσοι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανική Πρωτεύουσα, ωστόσο, σύμφωνα με πηγέ. Περίπου 60 χτυπήματα εξαπέλυσαν στο έδαφος της Ουκρανίας το πρωί, μερικά από τα οποία κατόρθωσαν ακόμη να αποθηθούν από συστήματα αεράμινας. Ο δήμαρχος του Χάρκοβο ανακοίνωσε επίσης εκρήξεις στην πόλη, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ρία Βόστη. Εκρήξεις ακούγονται σε πόλεις της Ουκρανίας όπως το Χάρκοβο και η Πολτάβα. Εκρήξεις στην περιοχή Ντεσνιάνσκι της πρωτεύουσα. Μείνετε σε καταφύγια, έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλη Κλίτσικό στο Telegram. Αργότερα, ανέφερε επίση εκρήξει στι συνοικίε Ντνεπρόφσκι και Γκολοσέυσκι τη πόλη. Ουκρανικέ πηγέ αναφέρουν για δύο ισχυρέ εκρήξει στο Νεπροπετρόβσκ, επικαλούμενε τον βουλευτή Μαξίμ Μπουζάνσκι, ο οποίο ζει στην πόλη. Ο κυβερνήτη τη περιφέρεια τη Οδυσσού, Μαξίμ Μαρτσέγκο, ενημερώνει ότι σε άλλε περιοχέ υπάρχουν ήδη εκρήξει στην ενεργειακή υποδομή. Η Πολτάβα χωρί ρεύμα. Ενώ εμεί παραμένουμε χωρί ρεύμα, κλείστε όλε τι ηλεκτρικέ συσκευέ, προέτρεψε ο επικεφαλή του Δημοτικού Συμβουλίου τη Πολτάβα, Αλεξάνδρ Μαμάη, στου κατοίκου τη πόλη. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση, εκρήξει ακούγονται στι περιοχέ του Κιέβου, Κρυβόη Ρογκ, Ζαπορόζγε, Βίνιτσαντ, Νεπροπετρόβσκ, Κυρόβουγκραντ, Τερνοπίλ. Όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν σταματούν τι επιθέσει κατά των υποδομών τη Ουκρανία εννέα ημέρε πριν από τα Χριστούγεννα, προκαλώντα τρομερά προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα των κατοίκων τη χώρα. Το σχέδιο αυτό, φυσικά, είναι του Ρώσου πτεράρχου Σεργέη Σουροβίκιν και έχει στόχο την κάμψη του ηθικού των Ουκρανών πριν την μεγάλη ανοιξιάτικη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων από Ντονιέτσκ και Λευκορωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.